συνταγματούχους για το θέμα του, σε σχέση μάλλον με τον Brexit, να τρέξουμε, κυρία Βάκη, τα θέματά μας και τις αποφάσεις που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε και κανείς θα ασχολείται πια με την Ελλάδα. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν να τρέξετε την αξιολόγηση? Έχω άλλη εκτίμηση από εσάς. Έχω άλλη εκτίμηση, ίσα-ίσα που θεωρώ ότι το Brexit θα γίνει και ξυπνητή ρήτρο ποντινά στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να αλλάξει. Και ενδεχομένως να το είναι όπως έγινε στην Ισπανία, δηλαδή, μια τέτοια αλλαγή λέτε περίπου. Κοιτάξτε, τι εννοείται αλλαγή στην Ισπανία? Στην Ισπανία πήγανε πολύ καλά οι Ποδέμος και οι Ποδέμος από 7,5% θα τους ήθελα πάρα πολύ στην κυβέρνηση και στη δεύτερη θέση, μολονότι ξεκινήσαν από 7,5% το 2014. Ήταν ένα κίνημα αρχικά, με ασαφή χαρακτηριστικά που βγήκε από τις πλατείες των αγανακτισμένων και ήρθαν εδώ με 21% σε αυτές τις εκλογές. Ναι, σε σχέση με το δεν Δεκέμβριο είναι λίγο και το 21%. Της... Και να μην ξεχνάμε ότι για τις ψήφους που χάσανε υπήρξε μια τεράστια σπέκουλα ότι ταυτίζονται με τους ευρωσκεπτικιστές κλπ. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τελείως ανυπόστατα, διότι τα ίδια λέγανε και πέρσι. Λένε πάντως ότι πλήρωσε και το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ιγκλέσιας. Με το δικό μας δημοψήφισμα τα ίδια λέγανε, ότι είμαστε οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε τον Brexit. Εντάξει, φρόντισε να πάρει αποστάσεις όμως από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την προκλητική εκστρατεία. Με δηλώσεις που ήθελαν να υποστηρίζουν ότι η Ισπανία δεν είναι προτεκτοράτο όπως η Ελλάδα. Υπόθηκαν και τέτοια πράγματα στην πορεία προς τις δεύτερες κάρτες. Κοιτάξτε, εννοούσε ο άνθρωπος όχι ότι το προτεκτοράτο, εννοούσε τις αφόρητες πιέσεις που έχει δεχτεί αυτή η κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε και ένα μεγάλο αγώνα που έχει δώσει. Αυτό εννοούσε. Και τη στάση της Ευρώπης, διότι κοιτάξτε, για το Brexit δεν συζητήσαμε, ας πούμε, τι σημαίνει Brexit και τι κραδασμούς και τι τεκτονικές αλλαγές θα επιφέρει στην Ευρώπη. Ναι, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έσπηρε ανέμους και θέρισε θύελλες. Και φαίνεται ότι οι πολίτες, γιατί εγώ τον ευρωσκεπτικισμό δεν θέλω να τον ταυτίσω μόνο με την ακροδεξιά, μολόν ότι δυστυχώς, και αυτό είναι ένα τεράστιο κίνδυνο, αυτή φαίνεται να τον οικειοποιείται, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιδρούνε. Αντιδρούνε σε μια πολιτική νεοφιλελευθερισμού που απορριθμίζει την εργασία. Γι' αυτό αντέδρασαν οι Βρετανοί. Θα σας πω ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Μην λαθούμε τώρα τελείως. Και που μειώνει τη δημοκρατία. Διότι ξέρετε κάτι, η λιτότητα. Μειώνει τη δημοκρατία στη Μεγάλη Βρετανία. Σημαίνει και λιτότητα στη δημοκρατία. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Οι Βρετανοί απλώς. Γι' αυτό ψήφισαν κατά της Ευρώπης οι Βρετανοί. Αυτή η οργή που εξέφρασαν δυστυχώς οι Βρετανοί. Ναι. Την οικειοποιήθηκε και την κεφαλαιοποίησε ο ευρωσκεπτικισμός της ακροδεξιάς. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Εσείς αισθάνεστε ότι οι Βρετανοί ψήφισαν να βγουν από την Ένωση λόγω της λιτότητας που εφαρμόζεται στις χώρες των προγραμμάτων? Θεωρώ ότι δεν ήταν. Η λιτότητα υπάρχει στη Βρετανία και υπάρχει πολύ σοβαρή και η Βρετανία είναι μια κοινωνία πολύ μεγάλων ανισοτήτων. Ωστόσο, η οικονομία τους πάει εξαιρετικά όλα αυτά τα τελευταία. Ναι, έχει όμως και εργασία η οποία είναι μαύρη, είναι ευέλικτη, πάρα πολύ ευέλικτη κλπ. Λοιπόν, με 2% τρέχει η ακούστε οικονομία. Ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη με αυτές τις εξελίξεις, γιατί σήμερα είναι το Brexit, αύριο μπορεί να είναι το Frexit. Οι Ολλανδοί ζητούν δημοψήφισμα. Δεν έχετε χαρή λίγο πάντως με τον Brexit στο ΣΥΡΙΖΑ. Αισθάνομαι ότι κάπως με μια ικανοποίηση το είδατε αυτό τελικά. Κύριε Οικονόμου, εμείς θα χαρούμε όταν η Ευρώπη επανοικειοποιηθεί τις ιδρυτικές της αξίες και αποφασίσει να δείξει και κοινωνική πολιτική και ένα πιο δημοκρατικό πρόσωπο. Διότι εγώ το μήνυμα που παίρνω από τον Brexit, ασχέτως του τι πρόσημο φέρει, διότι προφανώς δεν ήταν μια αντινεοφιλελεύθερη ψήφος, όσο το πρόγραμμά τους ήταν ότι θέλουμε να έχουμε έλεγχο των συνόρων, να περιοριστεί μετανάστευση κλπ. Αλλά και αυτά ανησυχητικά είναι. Μάλιστα. Την ακροδεξιά ποιος τη γεννάει στην Ευρώπη? Μια βαθιά κρίση σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο δημοκρατίας, θεσμών, οικονομίας. Η Ευρώπη επομένως ή θα ξαναγίνει δημοκρατική, ή θα ξαναφτιάξει ένα κοινωνικό κράτος πάνω σε αυτά ερείπια που άφησε ο νεοφιλελευθερισμός ή δεν θα υπάρχει. Αποδείχθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Κύριε Βαρουτσιώτη,